Τέλειο. Εσύ έχεις πάει σε πανηγύρι στην Εύβοια. Στην Εύβοια όχι. Είναι πολύ ωραία για τα πανηγύρια στην Εύβοια. Εκεί έχει πάει η Μπι. Πολύ ωραία. Δεν είχε σκοπό, φαντάζομαι, να πας στο πανηγύρι. Γιατί? Γιατί έβαλες ό,τι είχες στη βαλίτσα. Τι εννοείται? Αυτό που λέω. Όχι, είχα. Μια χαρά σκοπό είχα να πάω. Α. Επειδή η εικόνα σου, ρε παιδί μου, είναι ότι, ξέρεις, είχες διάφορα ρούχα διακοπών, που κάπως η βαλίτσα δεν ήταν και πάρα πολύ δομημένη μέσα, οι συνδυασμοί κτλ. Όπως παθαίνουμε πολύ στις διακοπές. Και ξέρεις, ήταν να πας στο πανηγύρι και λες και να μην κρυώνω και να είμαι και άνετη και να είμαι και γυαλιστερή και να είμαι και σεξι και να είμαι και folklore και να έχω και τα σανδάλια μου. Τι έχω? Πόσα να είμαι. Πόσα να είμαι. Κάπως έτσι. Δεν είναι πολύ πετυχημένο. Α, εντάξει. Για βγάλει λίγο τον τζάκετ. Λοιπόν, κοίταξε, το φόρεμα μου αρέσει. Ωραία. Μου αρέσει ο συνδυασμός με τον τζάκετ το μιλιτέρ. Όντως ήθελε μια γέφυρα, αλλά νομίζω το πορτοκαλί είναι πάρα πολύ έντονο. Okay. Εκτός αν τον τζάκετ ήταν μπέζ, για παράδειγμα. Ναι. Τα μαύρα παπούτσια, ενώ μου αρέσουν από μόνα τους, μου φαίνονται πάρα πολύ σκληρά σε αυτή την εικόνα. Okay. Και μπορεί με όλο αυτό το αχταρμοειδές που έχεις κάνει, ένα σνίκερ ίσως και να ήταν πιο ωραίο. Α, δεν το σκέφτηκα, δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό. Δηλαδή αυτά τα sneaker, τα πάνινα που είναι και σαν ποτάκια. Ναι. Μπορεί να ήταν πιο ωραία με αυτό το φόρεμα και το πάνινο από πάνω. Θα φερούσα τη ζακέτα, θα φερούσα τα σκουλαρίκια και θα κρατούσα το φόρεμα με τον τζάκετ και ενδιάμεσα θα βάζα ένα φούτερ στη θέση σου για να είναι και λίγο πιο μακρύ και να είναι λίγο πιο σωστό το layering και λίγο πιο cool. Αυτό το ζακετάκι κάπως με ενοχλεί. Okay. Και σνίκερ από κάτω, αυτά που σου είπα τα πάνινα, και να λείπαν τα σκουλαρίκια. Ναι. Και θα ήταν λίγο πιο, λίγο πιο ήρεμο, ας πούμε. Ναι. Αυτό, παρόλα αυτά είσαι εσύ, δηλαδή γι' αυτό το σκέφτομαι, γιατί δεν είναι ότι είναι κάτι ξένο, δηλαδή σε βλέπω μέσα σε αυτό το look και ας έχει κάποια λάθη, που αυτό μπορεί να θεωρηθεί και μία είδους επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Στάσου τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη. Γιατί? Γιατί θέλω να δω αν θα βάλεις ένα όπως έβαλες σε όλο το προηγούμενο επεισόδιο, γι' αυτό. Κοίταξε, τώρα που βλέπω πιο τα κορίτσια με διάθεση να βαθμολογούν λίγο πιο αντικειμενικά, μπορεί και εγώ να έχω μια άλλη διάθεση αξιολόγησης. Okay. Λοιπόν. Α, nice. Δύο. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε καλά. Εύελη. Ναι. Τι γίνεται? Γεια σου, Μπι μου. Γεια σου. Λοιπόν, μου αρέσει το φόρεμα, σου πάει πάρα πολύ το χρώμα βασικά. Χαίρομαι, ευχαριστώ. Το ζακετάκι είναι ζακετίνι πάνω σου. Είναι λίγο, μιζερό. Ναι, είναι λίγο τίποτα βασικά πάνω σου. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι δεν έχει αυτά τα cool στοιχεία που μας έχει συνηθίσει εσύ. Ναι. Και το ρίχνει το ζακετίνι σου. Το ζακετάκι αυτό. Ναι, δεν το χρειάζεται. Βγάλε το. Χαμένο ζακετάκι. Η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Ζητάτε ένα επεισόδιο, έρχεται το επόμενο. Εν τω μεταξύ, πριν ήταν με το ζακετάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μα μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο, μ αρέσει ωραία πάρα που είναι πολύ. Και τώρα είναι χαμένο. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Θέλω να το βάλω στη μέση στην αρχή. Θέλει να είναι μεγάλο. Πόσο πιο ωραία είσαι με τα τατουά σου και αυτό το φόρεμα το πράσινο. Χωρίς τη ζακέτα αυτή. Πόσο σου ρίχνει αυτή η ζακέτα το outfit. Πάρα πολύ. Φανταστείς. Οκ. Okay. Ακόμα και τώρα που, ενώ είναι πολύ μικρό για εδώ το ζακέτα. Εδώ εικόνα. Ναι, είναι ωραίο. Είναι πιο ωραίο έτσι. Αυτή ήταν η αρχή. Μετά το άλλαξα και το έβαλα ζακετάκι. Ναι, όχι. Ποτέ ξανά. Η κοπέλα. Ευχαριστώ. Δύο, Μπι μου. Δύο, δύο, τέσσερις. Και, Λάκη. Εσύ ξέρεις που την πάτησες. Ότι πριν πας στο πανηγύρι, πέρασες από τις θείες Ειρήνη στο σπίτι. Σε βλέπει με το φόρεμα αυτό, πριν δει ότι θα φορέσει και το μιλιτέρ το τζάκετ, και σου λέει, βρε αγάπη μου, πάρε ένα από τα ζυπουνάκια μου και βάλ το, θα κρυώσει παιδάκι μου. Και το πήρες και το έβαλες. Λοιπόν, εσύ επειδή έχεις αυτό το look που κατάλαβα ποιο είναι, να μην ξαναλέω πάλι την εταιρεία που μου αρέσει, την Ιταλική, εδώ σε πρόδωσαν τα υπέροχα σκουλαρίκια που τελικά κάνουν ένα τρομερό κοντράστ με αυτά τα παπούτσια. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δηλαδή πολύ άλλοι κόσμοι αυτά τα δύο. Okay. Τώρα, φυσικά το φόρεμα είναι πολύ ωραίο. Εσένα σου πάει σε τέτοιες τελετές να το κάνεις λιγάκι πιο χαλαρό, πιο ανέμελο. Αλλά αυτό ήθελε ένα cardigan
με κοτσίδες. Να κάνει, okay. Έτσι, να κάνει λίγο του χωριού, του έτσι, του πανηγυριού. Αντί να έβαζες αυτό το τζάκετ από πάνω, άρα λοιπόν κάτι μάλινο, γιατί προσφέρεται, γιατί τα πανηγύρια φοράς αυτό που πηγαίνεις και μετά το βγάζεις και έχεις το φόρεμα από κάτω. Ναι. Αλλά εσύ είπες, τώρα αν το βγάλω το σκέτο, το φόρεμα δεν είναι ωραίο, θα βάλω και ένα ζακετάκι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έπρεπε να βάλεις πάλι ένα γυλαίκο και να βάλεις αυτό το μιλιτέρ. Άρα το γυλαίκο θα ήταν ένα πάλι στυλ της ερήμου ή κάτι τέτοιο, διπλό στυλ μιλιτέρ, mm-hmm. για να κάνεις το κοντράστ της πιο πολύ μοδάτης που πάει στο πανηγύρι και πεθαίνουν όλοι. Σου λέει τι έγινε, αυτή έβαλε ναι. τη στιέλη από κάτω και από πάνω του πεζικού και θα έκανε τρέντ. Τρία. Δεν θα σου πω την τελική βαθμολογία. Όχι. Δεν λέω αυτή την εβδομάδα. Απέχω. Μπορείς να πας στη θέση σου. Φιλάκια, γεια. Ευχαριστώ.